Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, του πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και της ζωής χορηγός, εν τέκει και σκήνωσον εμήν και καθάρισον εμάς από πάσης κλίμας και σώσον τα θέματα και χάσιμ όλοι. Αμήν. Μέσα στη Αγία Γραφή που σίγουρα είναι λόγος καθαρός προφητικός, σημειώνεται η εξής φράση: έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων. Πιο απλά, πιο σίγουρο πράγμα, πιο σίγουρο, πιο σταθερό από το λόγο τον προφητικό δεν υπάρχει. Γιατί αυτό που αναφέρει ο λόγος ο προφητικός ή ουδήποτε προφήτου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό που λέει ο Θεός. Επομένως, δεν υπάρχει άλλο σταθερότερο, άλλο βεβαιότερο από τον προφητικό λόγο. Ή στην ιστορία μέσα που γράφει γεγονότα που έγιναν ή που θα γίνουν, μεγάλα ή μικρά, ανθρώπινα ή και θεία ακόμα, γιατί τα λέμε ανθρώπινα εννοούμε πράξεις ανθρώπινες και τα λέμε γεγονότα θεία εννοούμε τη σάρκωση του Κυρίου που είναι καθαρά θείο έργο. Τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο τα έχει περιγράψει ο λόγος ο προφητικός. Ο λόγος ο προφητικός. Για τη γέννηση του Χριστού. Ανήγγειλαν οι προφήτες στην γέννηση. Είναι γραμμένοι και στην Παλαιά Διαθήκη προφητικά ότι θα έρθει ο Μεσσίας του κόσμου. Έρχεται ο Μεσσίας, γεννιέται, έρχονται από την Ανατολή οι Μάγοι, πάνε στο Ιεροσόλυμα. Πού γεννήθηκε ο βασιλεύς των Ιουδαίων και αμέσως κάλεσε ο Ηρώδης τους νομοδιδάσκαλους. Το γράφουν τα βιβλία. Πού το γράφουνε? Το γράφουνε, λέει, στη Βιθλεέμ της Ιουδαίας. Ήταν γεγραμμένο ότι θα γεννηθεί ο Υιός του Θεού. Τα ανθρώπινα γεγονότα τα αναφέρει η Γραφή, οι προφήτες της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και τα αναφέρει ή τα αναφέρουν οι προφήτες όχι επειδή αυτή είναι η αιτία, οι προφήτες που έγιναν ή θα γίνουν, όχι. Το μάτι του Θεού μέχρι
του τέλους των αιώνων της παρούσης ζωής, τα βλέπει όλα. Και τα αποκαλύπτει στους προφήτες. Και οι προφήτες σε εμάς. Τα βλέπει ως ήδη γενόμενα, όχι ότι θα γίνουν. Ο Θεός τα βλέπει σαν να έχουν γίνει ήδη. Για μας είναι θα γίνουν στο μέλλον. Πέρασαν από τον κόσμο αυτό οι προφήτες Παλαιάς Διαθήκης. Και έκλεισε την αυλαία του καθαρά προφητικού αναστήματος ή αναστημάτων, ένας μόνο, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Αυτός είναι ο τελευταίος προφήτης. Προφήτη τον πίστευαν και οι Εβραίοι. Προφήτης είναι και τον έχει η Εκκλησία μας. Μετά τον Άγιο Ιωάννη υπάρχει προφητικό χάρισμα σε ορισμένους ανθρώπους να αγγείλουν ορισμένα γεγονότα. Μόνο που άλλοτε είναι καθαρός ο λόγος ο προφητικός και καταλαβαίνει αυτός που ακούει τι είναι αυτό που λέει ο προφήτης, καθαρός προφητικός λόγος. Και άλλοτε είναι σκεπασμένος. Γιατί αυτοί που τον ακούνε ή τον περιφρονούνε ή δεν βλέπουνε. Ή τον περιφρονούνε ή δεν βλέπουνε ή δεν θέλουν να δούνε. Λοιπόν, σε αυτή τη σκοπιμότητα, δηλαδή, εγώ δεν με νοιάζει να μάθω τίποτα, γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Πώς θα δει αυτός ο άνθρωπος, γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Αυτός που έχει αυτή τη σκληρή γνώμη, δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβει τίποτα. Σε τέτοιες περιπτώσεις και ο Κύριος ομιλούσε παραβολικά. Παραβολικά. Γιατί Κύριε μιλάς παραβολικά, γιατί αυτού που έχω απέναντί μου, ενώ έχουν μάτια δεν βλέπουν, έχουν αυτιά δεν ακούνε, επομένως παραβολικά θα μιλήσω για εκείνους που έχουν μάτια και βλέπουν και τα καταλαβαίνουν αυτοί. Το ίδιο γινόταν και με τους προφήτες. Το ίδιο. Ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, που ήταν υπαριθμόν μέγας διδάσκαλος του γένους, στον οποίο χρωστάμε ως Έλληνες ένα μεγάλο κομμάτι στη ελευθερία μας, άνοιξε τα μάτια πολλών της εποχής του. Τα άνοιξε τα μάτια. Χωρίς καν να υπολογίζει το κεφάλι του, όπως και το. Έδειξε η ζωή του ολόκληρη και ο θάνατός του. Πρόκειται για μεγάλο διδάσκαλο του γένους και αφυπνιστή προσπαθούσε να αφυπνίσει τις συνειδήσεις των Ελλήνων μέσα σε μια σκλαβιά τουρκική και σε ένα πηχτό σκοτάδι. Πηχτό σκοτάδι. Ο ίδιος λέει το ψάρι ζει όσο είναι μέσα στη θάλασσα, μέσα στο νερό. Και ο καλόγερος ζει όσο είναι στο μοναστήρι του. Αλλά εγώ λέει αποφάσισα να αφήσω το μοναστήρι για να ανοίξω τα μάτια τα δικά σας. Τα μάτια να φωτίσω εσάς με το Πνεύμα του Θεού. Προφητείες του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Γεμάτες πλήρης Πνεύματος Αγίου υπόθηκαν
που τις έχει καταγράψει η ιστορία, τις έχει καταγράψει η ιστορία, αλλά όσοι θέλουν βρίσκουν τις προφητείες, βρίσκουν και τα ιστορικά γεγονότα. Και, και προφητείες που πρόκειται ή έγιναν, γίνονται και θα γίνονται στο μέλλον, υπάρχουν ακόμη του Αγίου Κοσμάτου Ελλού. Υπάρχουν ακόμη του Αγίου Κοσμάτου Ελλού που εκπληρούνται στις ημέρες μας. Μία προφητεία που, που έχει γράψει, έχει υποθεί από τον Άγιο Κοσματολά, είναι και αυτή που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Θα έρθει καιρός που θα σας πάρουν οι εχθροί, να την προσέξουμε καλά, και τη στάχτη από τη φωτιά. Απλά πράγματα. Ξαναδιαβάζω για να μας μείνει στο μυαλό. Θα έρθει καιρός να σας πάρουν οι εχθροί, οι εχθροί σας, και τη στάχτη από τη φωτιά. Αλλά εσείς να μην αλλάξετε την πίστη σας όπως θα κάνουν άλλοι. Την επαναλάβω και τρίτη φορά και θα ακούσουμε τι κρύβεται πίσω από αυτή την προφητεία. Θα έρθει καιρός να σας πάρουν οι εχθροί σας και διστάχτε από τη φωτιά. Να μην αλλάξετε, αλλά εσείς να μην αλλάξετε την πίστη σας όπως θα κάνουν οι άλλοι. Οι άλλοι. Αυτή η προφητεία έχει υποθεί, έχει προφητευθεί στα Σιάτιστα, στους κατοίκους Σιάτιστης. Τότε που υπόθηκε, σίγουρα ήταν σκλαβιά. Και είχε αυτή η επανάσταση, η προφητεία, σοβαρότατες συνέπειες για την επανάσταση του 1821. Σοβαρότατες συνέπειες. Αυτή η προφητεία. Και μάλιστα για την επανάσταση που έγινε στη Μακεδονία. Γιατί δεν επαναστάτησε ολόκληρη η Ελλάδα μαζί. Πραγματικά, τότε που έγινε επανάσταση στη Μακεδονία, πνίγηκε η μακεδονική γη στο αίμα. Κυριολεκτικά ποτίστηκε με άθωνο αίμα. Η Δυτική Μακεδονία βουτήχθηκε στο αίμα το 1821. Η Νάουσα ποτίστηκε στο αίμα. Και όχι μόνο αυτή. Θέλω να δώσω μια εικόνα που τη γράφει εδώ η Αγία Ηγουμένη, η Ευθυμία, η Αγία Ηγουμένη της Μονής που φέρει το όνομα Άγιος Κοσμάς Ατολός, εκεί που γεννήθηκε και ο Άγιος στο μεγαδέδρι της Ετωλακαναγίας. Λέγει λοιπόν, ένας Τούρκος αρχηγός, Αμπούμ, έσφαξε τους κατοίκους σαν αρνιά και άλλους τους έκανε τρομερά βασανιστήρια, όπου οι γυναίκες για να αποφύγουν την ατίμωση έπεσαν και πνίγηκαν σε μία λίμνη. Μιλάμε για Δυτική Μακεδονία. Μεταξύ των γυναικών που θανατώθηκαν, που
που θανάτωσαν και βασάνισαν ήταν οι γυναίκες των οπλαρχηγών Ζαφυράκη και Καρατάσου. Επίσης, ο γνωστός Γάλλος Πουκεβίλ, ιστορικός που πέθανε το 1838, ο οποίος συνελήφθη και κρατήθηκε από τους Τούρκους μέχρι που επενέβη ο πρέσβης της Γαλλίας και τον άφησαν ελεύθερο, εδώ στην Ελλάδα συνελήφθη, μας γράφει στο βιβλίο του πως οι Τούρκοι χρησιμοποιούσαν τα φρικτότερα βασανιστήρια στους Έλληνες για να τους κάνουν να προσκυνήσουν και να αλλάξουν την πίστη τους. Τα φρικτότερα βασανιστήρια για να αλλάξουν την πίστη τους. Ο Πουκεβίλ μας γράφει ότι στην Άουσα οι Τούρκοι μάζεψαν τις γυναίκες και τις έβαλαν σε ένα μαντρί. Εμείς τα πουλάμε. Εκεί τις έβαλαν μέσα σε σακιά, στα οποία έβαλαν μέσα γάτες και ποντίκια για να ξεσκίσουν τις σάρκες των γυναικών. Τα μαρτύρια που πέρασαν οι γυναίκες αυτές και οι ώρες που πάλευαν με το λυτρωτή θάνατο, οι γυναίκες εννοείται πάλευαν, δεν μπορούν να αποδοθούν στο χαρτί. Να τις περιγράψει κανείς με το μελάνι, δεν περιγράφει τα μαρτύρια. Άλλο τι τραβάει ο άλλος και άλλο να το γράψει εσύ. Δεν γράφονται αυτά τα πράγματα. Μόνο με το μακρινό απόϊχο του βογγητού και του σπαραγμού τους φρικιά η σκέψη του ανθρώπου. Όσο για τη γυναίκα του Καρατάσου, ο πλαρχηγού, μας γράφει ο Πουκεβίλ, ο Γάλλος ιστορικός, ότι την έβαλαν σε ένα σάκο που είχε μέσα φίδια. Η παραπάνω εικόνα είναι αρκετή σαν ένα δείγμα καταστάσεων που πέρασαν οι άνθρωποι στη Δυτική Μακεδονία. Το καιρό της Επαναστάσεως και τις φοβερές καταστάσεις ώστε να πιεστούν οι χριστιανοί, να πιεστούν με τα βασανιστήρια αυτά να εξισλαμιστούν, να πούνε ναι, δεν είμαστε χριστιανοί. Ναι, δεν είμαστε χριστιανοί. Ο εξισλαμισμός είχε λάβει μια μεγάλη έκταση κυρίως στην Ήπειρο κατά το 18ο αιώνα. Ακριβώς όταν ήρθε να αρχαιτήσει αυτόν τον εξισλαμισμό, είδε να αρχαιτήσει ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός. Βγήκα έξω, ο Άγιος Κοσμάς ο Τελός ήταν στο μοναστήρι της Φιλοθέου. Έκανε μέρα, ήταν προσευχή βέβαια. Και από πόνο προς το σκλαβωμένο γένος λέει, ανοίγει τη γραφή και ό,τι μου πει ο Κύριος μέσα στη γραφή θα το κάνω. Ανοίγει τον Απόστολο Παύλο στο κομμάτι που έλεγε «Μη δεις τα εαυτού ετήτω», κανείς να μην ζητάει αυτά που του λέει ο εαυτούλης του, τα εαυτού, να μην ζητάει αυτά που του λέει ο εαυτούλης του, αλλά τα του εταίρου, αλλά να κάνει αυτά που είναι στον άλλον καλό να γίνουν. Και αφήνει τον εαυτούλη του. Γι' αυτό είπε, εγώ άφησα τη θάλασσα που ζούσα το μοναστήρι μου σαν ψάρι και βγήκα έξω να πεθάνω σαν μοναχός. Για να βρει
το γένος τη λύτρωσή του. Όταν κατά το 19ο αιώνα η δύναμη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας άρχισε την κάψη της, τότε παρουσιάστηκαν καινούργιες δυσκολίες. Βλέποντας οι βόρειοι γείτονές μας την εξασθένιση βαθμιδών της Τουρκίας, Βουλγαρία, Σερβία, αυτοί είναι οι βόρειοι γείτονες, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να διαστρέψουν την εθνική μας και εκκλησιαστική παράδοση των Ελλήνων, των περιοχών που ήταν στα σύνορα. Μόλις κατάλαβε η Τουρκία δηλαδή ότι άρχισε να χάνει η δύναμή της, ανάλαβαν αυτοί να διαστρέψουν και εθνικά τη συνείδησή μας και θρησκευτικά. Δεν είναι μόνο οι Τούρκοι. Το καιρό αυτό η Εκκλησία της Βουλγαρίας έκανε σχίσμα και αποσκήρυξε από το Πατριαρχείο. Το Πατριαρχείο ήταν η μάνα και όλες οι άλλες εκκλησίες, Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας κλπ. Κάνουν υπακοή στο Πατριαρχείο. Ακριβώς την περίοδο αυτή κόβουν τη σχέση με το Πατριαρχείο η Βουλγαρία. Αυτή την εθνικοθρησκευτική προπαγάνδα την έκαναν με τους κομιτατζίδες. Ήτανε αποσπάσματα Βουλγάρων στρατιωτών. Κάνανε ντου σε ελληνικές περιοχές, τις καταλάβουνε και να κάνουν το έργο το θρησκευτικό. Να εκβουλγαρίσουν τους Έλληνες. Να διαστρέψουν τη θρησκευτική συνείδηση. Βουλγάροι κομιτατζίδες. Πώς είχαμε το Αντάρτικο εμείς, είχαν. Μετά φτιάξε το Αντάρτικο εμείς και τους αντισταθήκαμε. Γι' αυτό το λόγο, για προστασία των χριστιανών εκείνων, χριστιανικών εκείνων βορειοδυτικών περιοχών που δεινοπαθούσαν, δημιουργήθηκαν διάφορες αντάρτικες ομάδες Ελλήνων οπλαρχηγών. Για να αντιμετωπίσουν, παραπάνω, όχι Τούρκους τώρα, αλλά Βουλγάρους που είχαν αναλάβει να κάνουν έργο εις βάρος της ελληνικής μας αξιοπρέπειας και θρησκευτικής αξιοπρέπειας. Τότε ήταν αρχηγός ο Παύλος Μελάς, το 1904-1908, ο οποίος είχε καταστατεί στα Σιάτιστα, εκεί που είπε την προφητεία ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Να προσέξουμε. Η Τουρκία έκανε εξλαμισμό. Ήθελε τον Ορθόδοξο να το κάνει πιστό στο Μωάμεθ. Οι Βούλγαροι, όταν έχανε η Τουρκία, κατάλαβαν ότι μπορεί αυτοί να κάνουν το έργο που δεν πρόλαβε να κάνει η Τουρκία. Να αλλάξουν φρόνημα θρησκευτικό και ελληνικό στους κατοίκους των βορεινών περιοχών της Ελλάδος. Έτσι λοιπόν, στα Σιάτιστα υπήρχε η ομάδα κομιτατζίδων κάτω με τον Παύλο Μελό. Προσπαθούσαν λοιπόν να εξουδετερώσουν αυτούς που δρούσαν σε βάρος της Ελλάδος, ξένους. Στο κίνημα αυτό, το Αντάρτικο και των άλλων κομιτατζίδων από έξω, προστέθηκε το κίνημα των Νεοτούρκων, οι οποίοι ήταν φανατικοί και βίαιοι και σαν μέσο απαλλαγής εξεγέρσεων χρησιμοποίησαν τον εξαναγκαστικό και βίαιο εξισλαμισμό. Αργότερα λοιπόν, άλλοι Νεότουρκοι, νέα πάστα Τούρκων δηλαδή, με τη βία προσπαθούσαν να κάνουν τους χριστιανούς να αφήσουν το πιστεύω τους, να αφήσουν την ελληνοπρέπειά τους. Εδώ λέει η Αγία Οικουμένη, θα μεταφέρω μία προπαγάνδα
και του ευβιασμού των ελληνικών χωριών για να γίνουν Βούλγαροι, να εκβουλγαριστούν. Από ένα βιβλίο στο οποίο, το οποίο λέει υπάρχει στο αρχείο, του οπλαρχηγού Βαγγέλη Κοροπούλη, πλαρχηγός της εποχής εκείνης. Έγραψε βιβλίο και υπάρχει μέσα εκεί αυτό που θα ακούσουμε. Περιγράφει ο Βαγγέλης ο Κοροπούλης την επίσκεψη της ομάδας του σε ένα μικρό βουλγαρικό χωριό που είχε ασπαστεί το βουλγαρικό σχίσμα. Ήταν άλλοτε ελληνικό το χωριό. Σημειώνει λοιπόν στο βιβλίο. Βέβαια οι άνθρωποι όταν μας είδαν πάγωσαν και δεν πίστευαν αν πραγματικά είμαστε Έλληνες. Ο Κοροπούλης τους ρώτησε «Πόσα χρόνια, βρε αδέρφια, έχετε που γίνατε Βούλγαροι?» Χωριό που το είχαν κάνει να σκέπτεται βουλγάρικα, ελληνικό χωριό. Και απαντάει «Αν έχουμε 5-6 χρόνια και γιατί μωρέ αδέρφια γίνατε Βούλγαροι και αφήσατε το Πατριαρχείο και την ελληνική καταγωγή σας?» Εκεί ένας κάτοικος παίρνει την απόφαση να μιλήσει χωρίς φόβο και τους λέει «Βρε αδέρφια, αν ξέρατε λίγο τον πόνο μας και τα βάσανά μας, δεν θα μας λέγατε αυτά. Αχ, 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 αδέρφια μου, τι έπρεπε να κάνουμε αφού ήρθαν εδώ οι Βούλγαροι και μας έσφαξαν τον παπά, τον δάσκαλο και τον μουχτάρι μας, τον πρόεδρο, και μας είπαν ότι αν δεν γίνουμε Βούλγαροι δεν θα γλιτώσει κανείς από το μαχαίρι. Γι' αυτό και εμείς αναγκαστήκαμε από το φόβο και δεχθήκαμε να γίνουμε Βούλγαροι». Αυτό σημειώνεται στο αρχείο του Βαγγέλη Κοροπούλη, ο πλαρχηγού. Ο Κοροπούλης τον άκουσε με προσοχή και του είπε «Καλά, τότε φοβόσασταν τους Βουλγάρους. Τώρα όμως που είμαστε εμείς, γιατί να φοβάστε και δεν θέλετε να γίνετε Έλληνες? Τη στιγμή που εμείς θα σας υποστηρίξουμε με όλα τα μέσα, εμείς είμαστε Έλληνες και είμαστε αδέρφια σας. Αλλά θέλουμε την προστασία σας από τους Βουλγάρους». Ένα κομμάτι από το όλο έργο του Βαγγέλη Κοροπούλη. Πήραμε μια εικόνα. Τι γινόταν με τους Τούρκους, τι έγινε στη συνέχεια από τους Βουλγάρους. Ο ένας κίνδυνος, ο Τούρκικος, ακολούθησε το βουλγαρικό κίνδυνο μετά. Ο Άγιος Κοσμάς λοιπόν ο Ετωλός βρήκε τέτοια κατάσταση και βύθισε το προφητικό βλέμμα του σε όλες αυτές τις καταστάσεις, σε όλους αυτούς τους διωγμούς με τόσες τραγικές επιπτώσεις στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Όταν λέει στην προφητεία «Θα έρθει καιρός να σας πάρουν τη στάχτη οι εχθροί σας από τη φωτιά», να σας πάρουν τη στάχτη από τη φωτιά, απολύτως πιστεύω πως αναφέρεται, προσέξτε, τη στάχτη από τη φωτιά, με αυτό θέλει να πει αναφέρεται σε θέματα πίστεως ορθοδόξου.
Φωτιά είναι η πίστη. Αυτή δίνει φως, αυτή ζεσταίνει, αυτή καίει. Είναι σαν να λέει οι δυο ουμοί, σαν να λέει ο Άγιος μας ο Τολός, οι δυο ουμοί, οι βιοπραγίες, η καταπίεση, να αλλάξετε την πίστη σας, θα τα κάνει όλα στάχτη. Το προσέχουμε. Από το φόβο και την απειλή της φαγής. Θα ψάχνουν οι εχθροί μέσα στη στάχτη που απέμενε, δηλαδή από την πίστη. Θα ψάχνουν να βρουν μήπως έχει απομείνει μέσα σε αυτή τη, καμιά σπίθα. Μήπως υπάρχει κάτι τι από Χριστό. Θα ψάχνουν οι εχθροί. Και από Ελλάδα. Και αυτή τη στάχτη θα την πάρουν ακόμα. Για να μην ξεμείνει τίποτα. Θα την πάρουμε τη βία. Και ακριβώς επειδή αναφέρεται στη χριστιανική πίστη η προφητεία, γι' αυτό και συνεχίζει. Αλλά εσείς να μην την αλλάξετε την πίστη σας. Αλλά εσείς να μην την αλλάξετε την πίστη σας. Γι' αυτό ακριβώς σε μια επιστολή που άφησε ο πρωταρχηγός Κοροπούλης, σε μια επιστολή του, που τόσες θυσίες έκανε για την προστασία των περιοχών αυτών, έγραφε ο Κοροπούλης: «Αδέλφια, πρέπει να επανέλθετε εις τη ορθοδοξία, να σωθείτε, γιατί αγωνίστηκαν οι πατέρες μας, γιατί τα πουλάμε εμείς». Και είναι αλήθεια πως η πόλη της Χιατίστης άκουσε τον Άγιο Κοσμά, και ενώ υπήρχαν στις άλλες πόλεις και περιοχές άρνηση πίστεως, η φλόγα της Ορθοδοξίας δεν έχασε ποτέ τις πίθες στην Ορθόδοξη πνευματική αιστεία της Χιατίστης. Η άλλη αλλαξοπίστησαν στα Σιάτσα, όχι. Εκεί που μίλησε ο Άγιος Μασοτολός, εκεί που ήταν ο Κοροπούλης. Ένας απόϊχος της προφητείας αυτής, που είδε την εκπλήρωσή της το 18-19ο αιώνα, φτάνει μέχρι σήμερα. Μια φωνή. Για να δούμε. Επαναλαμβάνω. Θα έρθει καιρός να σας πάρουν και τη στάχτη από τη φωτιά. Θα σταματήσει η Ορθόδοξη παιδεία. Μιλάει, ή λέει, ο απόϊχος της προφητείας φτάνει μέχρι τώρα. Γιατί φτάνει μέχρι τώρα, όποιος θέλει το καταλάβει, θα διαβάσω. Αν μπορείτε, προσπαθείτε να το καταλάβετε. Θα αναφέρω τι γίνεται σήμερα, να δούμε, φτάνει μέχρι σήμερα. Θα σταματήσει η Ορθόδοξη παιδεία. Θα θρησκευτικά που λένε, σχολεία. Τα σχολεία. Δεν θα χρειάζονται θρησκευτικά. Ναι. Προσευχές, εκκλησιασμοί. Ταυτότητες που να λένε πως είστε Ορθόδοξοι. Θα μείνουν ελεύθεροι και ασίδωτοι. Οι κομιτατζίδες. Προσέξτε, δεν είναι αυτοί οι κομιτατζίδες. Τώρα είναι άλλοι, έχουν βάλει καμουφλάζ από πάνω για να μην γνωρίζονται και κάνουν το έργο τους. Οι κομιτατζίδες των αιρέσεων, όλοι αυτοί είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν, μόνο στα σχολεία δεν είναι ελεύθερος, αφού προσφέρονται έτοιμα τα κείμενα που δεν είναι αυτά που πρέπει να είναι. Η εθνική συνείδηση θα χάνεται σιγά σιγά. Η εθνική συνείδηση. Και γνωρίζουμε. Έχει τώρα από χρόνια που φωνάζει τηλεόραση. Μη είναι και αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα. Και
προστατεύεται ο ξένος και ο Έλληνας αφήνεται να ταλαιπωρείται. Θα πέφτουν τα σύνορα. Θα τα διεκδικούν άλλοι. Ψάξτε τη στάχτη να βρείτε σπίθες. Μέσα σε αυτή θα βρείτε έστω ένα μικρό κομποσκινάκι να βάλετε στο χέρι σας. Έστω αυτή την ελάχιστη σπίθα, ένα μικρό κομποσκινάκι στο χέρι σας. Μέσα από τη στάχτη. Και εγώ κομποσκίνια δεν μοίραζα. Κρατήστε όσο μπορείτε να μην αλλάξετε την πίστη σας. Απόϊχος της προφητείας που ακούσαμε είναι αυτός που μόλις προ λίγο ανέφερα. Λοιπόν, να προσέξουμε να μην μας πάρουνε τη στάχτη. Γιατί οι πατέρες μας, οι γυναίκες των πατεράδων μας, πέρασαν τα πάνδυνα κατά την περιγραφή του Κοροπούλη για να διατηρήσουν λίγη στάχτη στο σπίτι μέσα, στο σπίτι της ψυχής. Να μην προδώσουμε, να μην τα παραδώσουμε. Πάμε τώρα σε ένα άλλο, επίσης ζωηρό, επίσης ζωντανό, γιατί αφορά και αυτό τούτη την περίοδο. Θα έρθει καιρός που θα πέσει μεγάλη δίψα. Και ο διάβολος θα γυρίζει στους λάκους με τα κολοκύθια του γιωμάτα νερό. Θα δίνει μόνο στους δικούς του. Δεν το ξαναπώ για να μας μείνει. Θα έρθει καιρός που θα πέσει μεγάλη δίψα και ο διάβολος θα γυρίζει στους λάκους με τα κολοκύθια του, γιωμάτα νερό, θα δίνει μόνο στους δικούς του. Και ακόμη, συμπληρωματικό, οι βρύσες θα στερέψουν και τα ποτάμια θα βρωμίσουν. Έχουμε λοιπόν εδώ τη μια ότι νερό θα δίνει ο διάβολος στους δικούς του και την άλλη εικόνα ότι οι βρύσες θα στερέψουν και τα ποτάμια θα βρωμίσουν. Η προφητεία αυτή του Αγίου Κοσμά Θεοτολού έχει σχέση με την προφητεία που σημειώνεται στην Αποκάλυψη του Ευαγγελιστή Ιωάννου. Για να δούμε τι λέει αυτό το κομμάτι. Και έπεσε εκ του ουρανού αστήρ μέγας και όμενος ως λαμπάς. Έπεσε από τον ουρανό μεγάλο αστέρι που καιγόταν σαν λαμπάδα και έπεσε επί το τρίτον των υδάτων και έπεσε λέει αυτό το αστέρι στο ένα τρίτο των υδάτων της γης και, και επί τα σπηγάς των υδάτων και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψυνθος. Το όνομα του αστεριού που έπεσε, Άψυνθος, και γένετο το τρίτο των υδάτων, εις Άψυνθον, και το ένα τρίτο λέει από τα νερά, δηλητηριάστηκε, πικράθηκε.
και πολλοί των ανθρώπων απέθαναν εκ των υδάτων, γιατί τα νερά πικραθήκανε. Το 1/3 πέθαναν. Βέβαια στο βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι δυσεξήγητο το γεγονός αυτό, είναι δυσεξήγητο. Άγιοι της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Ανδρέας και Σαρίας και άλλοι, έχουν δώσει έγκυρες ερμηνείες, κυρίως ένεκα της αγιότητός τους και του προφητικού χαρίσματος που είχαν. Άγιοι έχουν δώσει, εξήγηση λέει. Σημειώνει εδώ η Αγία Γερόντισσα, όμως εμείς σήμερα που μόνο αγιότητα και προφητικό χάρισμα δεν έχουμε, αλλά επειδή πολλά από τα διαδραματιζόμενα στο Ιερό Βιβλίο της Αποκαλύψεως ανήκουν στη δική μας εποχή, που προσφέρει πλέον τα παραστατικά, αρχίσαμε να κατανοούμε τα συμβολικά σχήματα της Αποκαλύψεως. Να μπαίνουμε σε μερικά νοήματα από τα πολλά που είχε αποκαλύψει. Ο στίχος αυτό που διαβάσαμε της Αποκαλύψεως παρουσιάζει ένα μεγάλο αστέρι που έπεσε στη γη και έπληξε το 1/3 των υδάτων αυτής. Δηλαδή έπληξε τις πηγές, τους ποταμούς, τις λίμνες. Ο μέγας αυτός αστήρ, το αστέρι αυτό που έπεσε, δίνει καταρχήν την εντύπωση μετεωρίτου. Ένεκα της εικόνος και ομένης λαμπάδος. Γιατί είναι γνωστό πως πίσω τους οι μετεωρίτες, πολλοί μετεωρίτες αφήνουν μια ουρά που μοιάζει με κομίτη. Αλλά μία τέτοια πτώση αυτών των σωμάτων πάνω στη γη μπορεί να καταστρέψει, να πικράνει μόνο τα νερά. Μήπως ένεκα της αναφλέξεως του αστέρος η αντίληψή μας μπορεί με τα σημερινά δεδομένα να οδηγηθεί στην εικόνα εκρήξεως πυρηνικής ενέργειας. Μήπως πρόκειται για πυρηνική ενέργεια από διάσπαση ατόμου, είτε από πείραμα, είτε από διαφυγή ραδιενέργειας, η οποία ακτιναχθήσα σε ύψος και αναφλεχθήσα διαχέεται σε τεράστιες αποστάσεις και διοχετεύεται ως ραδιενέργεια εντός στρωμάτων της γης όπου πηγάζουν τα νερά. Το ιερό κείμενο, η Αποκάλυψη, σημειώνει ότι τα νερά εγένετο εισάψυνθον πικραθήκαν, μολυνθήκαν. Επειδή κάναμε λόγο για την ανάφλεξη του αστέρος Αποκαλύψεως, θα δώσω μια εικόνα της πυρηνικής αναφλέξεως όπως την περιγράφει στο βιβλίο του ο Γιώχαν Μάι. Το βιβλίο της πυρηνικής εποχής. Εδώ έχει ένα κομμάτι, το διαβάζουμε για να δώσουμε ερμηνεία του τρόπου που πικραίνονται τα νερά και θα πικραίνονται. Δοκιμή Έιμπλ. Η δοκιμή Έιμπλ έλαβε χώρα την 1η Ιουλίου 1946. Όταν εξεράγει η βόμβα, σύμφωνα με ένα στρατιωτικό εγχειρίδιο προστασίας από τη ραδιενέργεια που εκδόθηκε ύστερα από αυτή την επιχείρηση, εμφανίστηκε μια εκτυφλωτική λάμψη φωτός διαρκείας ολίγων εκατομμυριωστών του δευτερολέπτου. Η λάμψη κράτησε λίγα εκατομμυριωστά του δευτερολέπτου, την οποία ακολούθησε μία αναβράουσα μάζα αερίων που πυρακτώθηκε και πολύ γρήγορα η μάζα των αερίων μεταβλήθηκε σε μεγάλη πύρινη σφαίρα. Από το κέντρο της έκρηξης ξεκίνησε ένα
κρουστικό κύμα, ορατό στην επιφάνεια του νερού, όμοιο με τρομακτική μαρμαριγή που απλωνόταν προς όλες κατευθύνσεις. Καθώς έσβηνε η λάμψη της πύρινης σφαίρας, σχηματίστηκε ένα μεγάλο άσπρο μανιτάρι από καπνό, προϊόντα της διάσπασης, αδιάσπαστα σωματίδια και σκόνη που ανέβηκε σε ύψος 10 έως 12.000 μέτρων. Από το ύψος αυτό όμως που δημιουργεί την εντύπωση ότι το δράμα εκτελήσεται στον ουρανό, τα αποτελέσματα πλήττουν τη γη και κατεβαίνουν στη γη. Τα αποτελέσματα της βόμβας της ατομικής στη Χιροσίμα, στο Ναγκασάκι, είναι γνωστά. Μέχρι σήμερα πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρούνται από τις επιπτώσεις της ραδιενέργειας. Μέχρι σήμερα. Τι κατάλοιπα άφησε πικράσεως η έκρηξη Τσέρνομπιλ σε εργοστάσιο πυρηνικής ενεργείας στην Ουκρανία την άνοιξη του 1986. Θυμόμαστε πως η χώρα μας δέχθηκε μεγάλο κύμα ραδιενέργειας του Τσέρνομπιλ. Οι επιπτώσεις από αυτή την έκρηξη έχουν καταγραφεί σε ειδικές μελέτες και οι αναμενόμενες συνεχώς παρακολουθούνται. Χαρακτηριστικά, ο Ζαν Μάι αναφέρει στο βιβλίο του ότι οι ειδικοί επιστήμονες καταλήγουν στο συμπέρασμα πως σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι και 1 εκατομμύριο άνθρωποι μπορεί να πεθάνουν από καρκίνους οφειλόμενους σε έκθεση στην ακτινοβολία Τσέρνομπιλ. Μέχρι και 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Καμία από αυτές τις μελέτες δεν λαμβάνει υπόψη άλλες σοβαρές επιπτώσεις όπως θανατηφόρους καρκίνους, διανοητική καθυστέρηση, γενετικές ανομαλίες, επιπτώσεις που συνολικά θα αυξηθούν λόγω της αυξημένης έκθεσης του παγκοσμίου πληθυσμού του Τσέρνομπιλ. Ο σκοπός που ανέφερα, γράφει η Αγία Ηγουμένη, το κομμάτι της Αποκαλύψης του Ιωάννου δεν είναι να δώσω ερμηνεία του κειμένου της Αποκαλύψεως, αλλά για να φανεί ότι η προφητεία του Αγίου Κοσμά έχει αγιογραφικές ρίζες, είναι παρμένη μέσα από την Αποκάλυψη. Ως προς τη μόλυνση θα βρωμήσουν τα νερά στις πηγές, τα ποτάμια και στις λίμνες. Που με κάθε πιθανότητα οφείλεται ασφαλώς στη ραδιενέργεια. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, μπορεί να το συνεχίσουμε και άλλη φορά. Όταν πλησιάζουμε σε μερικές όχθες, αναφέρει εδώ μία λίμνη, της λίμνης Εριέ των Ηνωμένων Πολιτειών, αισθανόμαστε μια απέσια μυρουδιά και ύστερα βλέπουμε χιλιάδες ψόφια ψάρια να επιπλέουν στο νερό με την κοιλιά στον αέρα. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της λίμνης είναι νεκρό. Κι όμως πρόκειται για μάζα γλυκού νερού από τις μεγαλύτερες μάζες γλυκού νερού της Ιφηλίου. Πιο κοντά σε εμάς είναι οι λίμνες της Γενέβης και της Κωνσταντίνης που σιγά σιγά θα γίνουν ακατάλληλες για μια ομαλή υδάτινη ζωή.
Ο Σικουάνας, βγαίνοντας από το Παρίσι, μοιάζει με οχετό που κουβαλάει μαζί του σωρούς από σκουπίδια. Τα νερά του Σικουάνα μόλις και με τα βίας μπορούν σήμερα να χρησιμοποιηθούν. Ακόμα και για τη βιομηχανία. Ο Σκάλδης, ο Μόζας και ο Ρήνος δεν αξίζουν περισσότερο. Η απέραντη λίμνη Βαϊκάλη στη Σιβηρία. Ασφικτιά από τα υπερβολικά άθωρα κατάλοιπα Κυταρίνης που ξεχυλίζουν από τα εργοστάσια χαρτοπολτού και σιγά σιγά νεκρώνεται. Στο κάτω Βόλγα τα γανοειδή άρχισαν να σπανίζουν ψάρια και αυτό στενοχωρεί πολύ τους Ρώσους που αγαπάνε το γαβιάρι. Ο ποταμός Κολοράντο έχει στην εκβολή του δεκαπλάσιο αλάτι από ό,τι είχε στην πηγή του. Το πιο μολυσμένο ποτάμι στη χώρα μας, στην Ελλάδα, κατά τον κύριο Βότση, είναι ο Πηνιός. Το πιο μολυσμένο. Έλεγα τον αποβλήτο των εργοστασίων που χύνονται μέσα σε αυτόν. Ο Βότσης, που ασχολείται με εκείνο, ως αποτέλεσμα αναφέρει θάνατο ψαριών, καβουριών, μείωση της απόδοσης καλλιέργειας κατά 40%, ένεκα του ποτίσματος των γοραφιών με το νερό του ποινιού. Επίπτωση στην υγεία των κατοίκων που ασχολούνται με το πότισμα. Η μόλυνση όμως δεν αφορά μόνο τα αρχικά νερά, αλλά δια του κύκλου του νερού ισχωρεί η μόλυνση και στα υδατοφόρα στρώματα της γης. Πάει και μέσα στη γη η μόλυνση. Ναι, στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, η μεγαλύτερη θαλάσσια ρήπανση, η μεγαλύτερη θαλάσσια ρήπανση στην Ελλάδα υπάρχει στο Θερμαϊκό και στο Σαρονικό. Και στο Σαρονικό κόλπο. Βέβαια, όλα τα παραπάνω που διαβάσαμε είναι ενδεικτικά βιβλιογραφικά στοιχεία αναφέρονται σε μετρήσεις που έγιναν λίγα χρόνια πριν. Συμμετρήσεις. Τώρα θα είναι παραπάνω η μόλυνση. Δεν θα είναι το ίδιο. Σίγουρα. Ναι. Προσπάθειες γίνονται πολλές για βελτιώσεις. Ίσως τα στοιχεία να έχουν τροποποιηθεί ως αριθμοί, καλύτερα ή χειρότερα για ορισμένες περιοχές. Αλλά το πρόβλημα μόλυνσης παραμένει οξύτατο παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Μπορεί να εμάκρυνα καταχωρώντας τα στοιχεία αυτά το λόγο σχετικά με τη ρήπαση των υδάτων για να καταδείξω πόση είναι η διεισδυτική δύναμη του προφητικού λόγου του Αγίου Κοσμά που λέει τα ποτάμια θα βρωμήσουν 1817 με συγχωρείτε 1717 έσε 1770 και έχουν περάσει 500 χρόνια τώρα. Και ο λόγος είναι ζωντανός. Όσοι έχουν μάτια μπορούν να δουν. Επειδή όμως η ώρα μας τελείωσε, μας μένει ένα κομμάτι του προφητή ακόμα που λέει ότι ο διάβολος θα μοιράζει το νερό με τα κολοκύθια του. Τι είναι αυτό? Αυτές οι προφητείες όμως, αυτές οι προφητείες δεν περιλαμβάνονται σε παλιότερες εκδόσεις που είχε κάνει ο Πατριάρχος στην Ουσιαστιώτης. Ναι. Σε όλες οι εκδόσεις είναι. Όλες. Δεν τις έχω συναντήσει εγώ σε άλλες. Όλες. Είναι μαζεμένες εδώ μέσα όλες. Όπου υπάρχει, όχι μόνο σε εκδόσεις, αλλά και έχουν πάει επί τόπου, έχουν ρωτήσει και ανθρώπους που είχαν προγόνους για να δουν αν επαληθεύονται και λοιπά όλα. Αυτά είναι καινούργια στοιχεία, τώρα έχουν έρθει στην επιφάνεια. Δεν υπάρχει τόσο αναλυτικό. Όχι, μέχρι πρωτίστως. Δεν τα έχουμε υπόψη εμείς, Βασιλάκη. Εμείς δεν τα έχουμε, οι δυο μας. Εδώ έχει γίνει επί πολλών ετών προσπάθεια. Τα έχουμε υπόψη. Ναι, τα έχει μαζέψει όλα. Το γράφει εδώ μπροστά. Έχει κάνει συλλογή, θέλω να πω, και άλλων προφητιών. Έχει ένα σωρό. Δεν είναι μόνο αυτές δηλαδή που ξέρουμε. Λέει, έχει αναφέρει τρεις κυρίως
τρεις συγγραφείς προφητείων που έχουν συγκεντρώσει τον Καντιώτη, Καλυβόπουλο και μία ακόμα που έχουν γράψει τις προφητείες σε αντιπαράθεση. Οπότε το θέμα πρέπει να συνεχιστεί, γιατί αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος. Δεν υπάρχει να συζητηθεί. Ούτε κυκλοφορούν στο διαδίκτυο κάποιο. Κυκλοφορούν. Δεν κυκλοφορούν. Τα γράφει εδώ, κυκλοφορούν. Εμείς δεν τις γνωρίζουμε. Εμείς δεν έχουμε όρεξη να ανοίξουμε να δούμε. Εμείς θέλουμε για αυτά τα πράγματα όλα. Το γράφει εδώ. Εγώ τα παρακάμπτω αυτά. Λέει 72 προφητεία ΒΒ. Λέει ποιος το γράφει. 11 προφητεία Καντιώτη. 15 προφητεία Καλυβόπουλου. Τι αναφέρει εδώ μέσα. Καλό είναι να αναφέρετε και τις πηγές όμως. Αυτές είναι οι πηγές. Ναι, όταν αναφέρεστε σε κάποια συγκεκριμένη. Δεν μπορώ να τα αναφέρω όλα για τα πράγματα. Όποιος θέλει μπορεί να. Για να μην υπάρξει εντύπωση λαθασμένη. Λοιπόν. Από αυτοί που ξέρουν γράμματα τα παρακάμπτουν όλοι. Λοιπόν, και θέλω και κάτι να σκεπάσουμε την ώρα. Κάτι πολύ ωραίο που διάβαζα τον Ιερό Χρυσόστομο και εμείς το έχουμε για παρακατιανό. Λέει για τον Απόστολο Παύλο. Κλείνω γιατί αυτό είναι το νόημα της ζωής που θα διαβάσω τώρα. Ο Παύλος εκείνος, Απόστολος Παύλος, ο εις τρίτων ουρανών αρπαγής, που ανέβηκε μέχρι το τρίτο ουρανό. Ορήματα ακούσας άρρητα. Εκεί που ανέβηκε, άκουσε λόγους που δεν μπορεί να τους πει ανθρώπινο στόμα. Άρρητα ρήματα. Ο πάσας καταπατήσας τας ανάγκας της φύσεως. Είναι ο άνθρωπος, ο Απόστολος Παύλος, που σαν άνθρωπος νίκησε όλες τις ανάγκες της φύσεως. Σημειώστε το. Ανέβηκε στο τρίτο ουρανό. Άκουσε εκεί, από την Αγία Τριάδα, άρρητα ρήματα. Καταπάτησε όλες τις ανάγκες της φύσεως. Ο ενασφαλία τελείαων, αυτός που είχε, που ήταν ασφαλισμένος κυριολεκτικά από παντού, γιατί είχε παραδώσει 100% τον εαυτό του στα χέρια του Θεού. Εδίτο αυτός ο άνθρωπος που είχε όλα αυτά, εδίτο είχε ανάγκη, ενώ δεν είχε ανάγκη από τίποτα, εδίτο ευχής των μαθητών. Είχε ανάγκη από την προσευχή των μαθητών του. Μέγιστο πράγμα η προσευχή και συνεχίζει. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, προσεύχεστε και υπέρ εμού, προσευχηθείτε και για μένα, ανεβασμένο στον ουρανό. Πήρε τα άρρητα ρήματα από εκεί, είδε τον παράδεισο. Δεν είχε ανάγκη από ασφάλεια από κανένα, γιατί ήταν ασφαλισμένος. Για μένα προσευχηθείτε. Ζητάει προσευχή. Είναι αριστώ από τον απειθούντον για να με απομακρύνει ο Θεός από εκείνους που δεν υποτάσσονται στου Θεού το λόγο. Για να μου δοθεί λόγος να σας κηρύττω. Να μου δοθεί λόγος. Το αντιλαμβάνεστε. Ζητούσε να προσευχηθούν. Αυτός που ο Κύριος του είπε, εγώ θα σε στείλω να γίνεις δικός μου κήρυκα σκεύος εκλεκτό. Του είπε ο Κύριος. Λέει τώρα, προσευχηθείτε για να μου δοθεί λόγος Κυρίου όταν ανοίγω το στόμα μου, προσευχηθείτε για να με απαλλάξει ο Θεός από τους θανάτους που καθημερινά συναντάω. Θανάτους, όχι θάνατο, θανάτους, σε ποιητικό αριθμό, εμείς λέμε ο θάνατος, όπως όπως λέει θανάτους, και ζητάω να το κάνετε αυτό, γιατί αν το κάνετε θα σας ακούσει ο Θεός και με τη δική σας βοήθεια συνυπουργούντων, το συν σημαίνει μαζί, με τη δική σας υπουργία, η συνυπουργοβοήθεια, θα με απαλλάξει ο Θεός από αυτά τα κακά που κάθε ώρα με απειλούν για το δικό σας συμφέρον. Εγώ θέλω να φύγω, αλλά συμφέρω εσύ να μείνω. Και για να μείνω χρειάζεται να κάνεις προσευχή. Και ακόμη που το πετάμε, λέει
Όταν δε συλλεγόμεν, όταν συγκεντρωνόμαστε, όπως είμαστε εμείς τώρα, σύλλογος, συλλεγόμεν, ισχυροί γινόμεθα μάλλον, γινόμαστε περισσότερο δυνατοί, ισχυροί. Με τι τρόπο, πώς γινόμαστε εδώ στην εκκλησία που γίνεται Θεία Λατρεία, λέει, όταν είμαστε συγκεντρωμένοι, δυσοπούμεν τον Θεό, τον κουνάμε το Θεό, να το πω σε γλώσσα πιο ζωντανή, με την προσευχή μας, με το πλήθος των ανθρώπων και με τη συμμετοχή που έχουν όλοι στην προσευχή. Με συμμετοχή. Και βέβαια αναφέρει και το παράδειγμα, πώς βγήκε ο Πέτρος από τη φυλακή, με την προσευχή της Εκκλησίας. Ο Θεός μαζί, καλή αντάμωση την άλλη Δευτέρα. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών που εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και της γης. Τον άτον ημών των επιούσεων, δώσει ημίν σήμερα και άφεση ημίν τα φρήματα ημών, ως και ημίς αφήνεται στο φιλέντε ημών, και μη εν έγινση μας πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσε ημάς. Προσοχή στη στάχτη, τη φωτιά, μας την πάρουνε. Για λέγε. Ούγαροι σφάζανε. Ναι. Νύχτα. Εδώ πάμε στην Τουρκία για να αλλάξουμε πίστα.